παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε επιστρέψει εδώ και δύο μέρες στην Αθήνα από την Καλαμάτα. Δεν πήρα κάμερα στην Καλαμάτα. Είπα να περάσω έτσι ξέγνια στις διακοπές χωρίς να έχω το μυαλό μου τη δουλειά, τις κάμερες, αυτά. Και πήγα και τα είχα κλείσει όλα. Κινητά σταθερά, emails. Εντάξει, κινητά, όχι, καταλαβαίνετε. Και ήταν έτσι μια ωραία ξεκούραστη εβδομάδα. Με άδειο μυαλό έχω γυρίσει. Πολλά πλυντήρια. Δεν είχα τη ρούχα να βάλω τώρα για να έρθουμε τη βόλτα μας στα IKEA. Και επειδή χρειάστηκα ένα-δύο πράγματα από IKEA, είπαμε με τον Αλέξανδρο να έρθουμε εδώ, να φάμε το πρωινό μας εδώ. Και μετά να πάμε στο Max. Και μετά να πάμε και στο Max. Ναι. Να πάμε και στο Max μετά, γιατί κάπως λίγο έτσι το έχουμε τάξει. Θα επιστρέψω έτσι να σας πω 2-3 πράγματα για την Καλαμάτα, γιατί είδα ότι πάρα πολύ έχετε να πάτε διακοπές στην Καλαμάτα φέτος. Οπότε να σας πω έτσι 2-3 πράγματα που εμένα μου άρεσαν και φέτος, και έτσι άμα θέλετε να πάτε να τα σε μαγαζιά βασικά για φαγητό και τέτοια. Πάμε, γιατί πεινάνε οι κυλίτσες μας, δεν έχουμε φάει τίποτα απολύτως. Να κάνουμε τη βόλτα μας στο IKEA. Στο Max. Το πιάσα το νόημα, εντάξει. Δεν είχα ιδέα ότι έχουν pancakes, οπότε ο Αλέξανδρος τι θα ζήταγε. Εγώ πήρα μία μερίδα bacon. Και εδώ για να φάω με βούτυρο μέλι τα ψωμάκια μου και το κρουασάν. Και εμένα μου αρέσει το bacon. Τους χυμούς μας ο Αλέξανδρος τέλος πάντων, να το ξέρετε. Εν τω μεταξύ κάτσαμε σε ένα τραπέζι που είναι δίπλα από τα παράθυρα για να βλέπουμε τα αεροπλάνα. Μήπως δει κανένα ο Αλέξανδρος. Και πέρα από ένα που μας τρόμαξε την ώρα που ερχόμασταν, δεν έχουμε δει κανένα άλλο. Ξανά. Την ώρα που φτάναμε εδώ κοντά στο IKEA, πέρασε από πάνω μας ένα αεροπλάνο πάρα πολύ κοντά. Και την ώρα που πέρναγε από πάνω μας, πέρναγε και κάτω από τον ήλιο. Οπότε μας έκανε σκιά. Και εγώ το είδα ξαφνικά μπροστά στο. Πάνω από το αμάξι και τρόμαξα. Γιατί οδηγούσα χαλαρά. Και ξαφνικά βλέπω ένα τεράστιο πράγμα που μας έκανε και σκιά και τρόμαξα πάρα πολύ. Φρόνιωσα την καρδιά μου να χτυπάει, δεν ξέρω πόσους παλμούς είχε εκείνη την ώρα. Τώρα κάτσαμε εδώ γιατί το άρεσε το Αλέξανδρο, έτσι που είδα από κοντά, που ήμασταν από κάτω το αεροπλάνο, να δούμε κανένα. Και περίεργο, αλλά δεν έχουμε δει κανένα. Ή είχαμε αφοσιωθεί στο φαγητό μας. Ή δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε τώρα εδώ, και δεν έρχονται αεροπλάνα. Fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this town with me. Escape this town. Stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this town with me. Μόλις τελειώσαμε τα ψώνια μας στο IKEA και ετοιμαζόμαστε να πάμε τζάμπο. Και το θυμήθηκα τώρα που μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο να σας μιλήσω λίγο για αυτά τα δύο πράγματα, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά. Πρώτα απ' όλα για τα γυαλιά μου, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα. Απορώ και που καταλάβατε ότι πήρα καινούργια γυαλιά, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ με τα προηγούμενα που είχα, τα προπροηγούμενα βασικά. Λοιπόν, να ξέρετε, είναι Longchamp. Είναι αυτά εδώ. Τα οποία τα έχω ένα μήνα τώρα, οπότε μπορώ να σας πω τη γνώμη μου γι' αυτά. Έχουν τέλειο φακό, έχουν πολύ ωραίο σκελετό, η κατασκευή τους είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή είναι πολύ καλό γυαλί. Το αρνητικό τους όμως είναι το εξής, είναι πολύ βαριά γυαλιά και μου κάνουν αυτό εδώ το σημάδι και με πονάει και λίγο η μύτη, να σας πω την αλήθεια εδώ. Βέβαια εγώ έχω και λίγο έντονο κόκαλο σε αυτό εδώ το σημείο, αλλά και πάλι νομίζω ότι το βάρος των γυαλιών είναι αυτό που κάνει και το σημάδι αλλά και το πόνο που νιώθω εγώ. Παρ' όλα αυτά, ο φακός τους είναι εξαιρετικότατος. Και δεύτερον, όσες θέλετε ένα άνετο πέδιλο για το καλοκαίρι, το βρήκα στην Καλαμάτα. Φόραγε ένα παρόμοιο φίλη μου η Ελένη και πήγα και εγώ για να το πάρω, αλλά δεν είχε στο νούμερό μου. Βρήκα όμως στο νούμερό μου ένα άλλο σχέδιο, το οποίο θέλω να σας δείξω γιατί είναι φοβερά, τα φόρεσα και σήμερα. Είναι αυτά τα πεδιλάκια από την UGG, τα οποία είναι εξαιρετικά. Αν θέλετε, θα σας βάλω από κάτω κωδικό και για τα γυαλιά και για τα παπούτσια. Πάρα πολύ ωραία, έχει και εδώ πέρα σκράτς και ανοίγει και εδώ.
Και είναι πανάλαφρα, δεν είναι φαίνονται βαριά, αλλά δεν είναι βαριά καθόλου. Και έχουν το πιο άνετο πάτημα που έχω δει σε πέδιλο. Πάρα πολύ όμορφα. Τα είχε σε μαύρο και σε ταμπά, αλλά εγώ επέλεξα ταμπά, είδατε. Είχε μαύρο και ταμπά και εγώ επέλεξα ταμπά. Και ο Αλέξανδρος, τώρα που άκουσε για γυαλιά, θέλει να βάλει και εκείνο τη γυαλιά του. Πήγαμε και πήραμε και δυο μαζί μας. Γιατί χρειαζόμασταν οπωσδήποτε και εγώ και ο καλά ο Αλέξανδρος τα έχει κάνει τα δικά του χάλια. Ο Αλέξανδρος πήρε αυτά εδώ γιατί θέλει να σας τα δείξω. Πάρα πολύ όμορφα, ορίστε, μπορείς να τα φορέσεις. Ναι, συμφωνεί και ο Αλέξανδρος ότι είναι πάρα πολύ όμορφα. Και αυτά να ξέρετε, γιατί είχα πάρα πολλές ερωτήσεις για τα γυαλιά, δηλαδή απίστευτο, δεν το περίμενα ότι θα το παρατηρούσατε, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά εδώ, που για αυτά με ρωτάγατε, τα Dolce & Gabbana. Εντάξει, με τα άλλα δεν μοιάζουνε. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα Michael Kors. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω που τα έχουμε, αλλά σπίτι. Τα πίσω-πίσω είναι ίδια με τα δικά σου. Okay. Αλλά πολύ ωραίος φακός. Εγώ που έχω και την ευαισθησία με τα μάτια μου και αυτά βλέπω πάρα πολύ ωραία, πολύ καθαρά, δεν με ζαλίζουν, δεν με ενοχλεί ο ήλιος, δηλαδή έχουν πολύ καλό φακό. Αλλά θα έπρεπε να ήταν ένα τσίκι. Και το δικό σου έχουν πολύ καλό φακό, αφού μας το είπε η κυρία εκεί. Αλλά είναι ένα τσίκι βαριά περισσότερο από όσο θα έπρεπε, εγώ τουλάχιστον νομίζω, ή για τη δική μου μύτη, τουλάχιστον δεν ξέρω. Φύγαμε για τζάμπο και μετά σπίτι, μπας και προλάβω να πάρω εγώ ένα πακέτο που έρχεται, γιατί μάλλον σήμερα θα μου έρθει και το πακέτο από Shein. Ωραία. Πόσα παιχνίδια. Παντού παιχνίδια έχει εδώ μέσα. Τι εννοείς που τα παιχνίδια. Άλλο ένα μάξι προστίθεται στο σπίτι μας, γιατί δεν είχαμε. Και μας έλειπε και μια αγωνιστική Porsche νούμερο 3 εδώ τώρα. Μπορώ άλλο. Παντού πατάω αυτοκινητάκια, παντού. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι. Έβαλα πρώτα τη χύτρα μου εδώ να δουλεύει. Σήμερα έχει σπανακόριζο το μενού. Να φάμε λίγο λαδερό, γιατί αυτές τις μέρες που ήμασταν καλαμάτα τρώγαμε συνέχεια έξω τα ψαράκια μας, τα κρατάκια μας, τα κίνα μας, τα άλλα μας. Και η αλήθεια είναι ότι ένα λαδερό χρειάζεται. Οπότε είπα σήμερα να φάμε και για να φάμε και λίγο ελαφριά. Και σήμερα έχει ζέστη. Ενώ τις προηγούμενες δύο μέρες που από τότε που γυρίσαμε ήταν καλύτερα, σήμερα νιώθω ότι έχει ζέστη αρκετή και με έχει πιάσει και έτσι ένας πονοκέφαλος. Πάει να με πιάσει μια βασικά πονοκεφαλίτιδα. Μην αρχίσετε να μου λέτε δεν υπάρχει αυτή η λέξη, γιατί έχω και τους μπαμπινιώτιδες εδώ μέσα. Δηλαδή, πέρα από όλες εσάς, έχω και κάποιους που την έχουν δει μπαμπινιώτης εδώ και μην ακούσουν το παραμικρό. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Τι ήθελα να σας πω, λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα ότι μου συμβαίνει το εξής. Την περασμένη εβδομάδα, πριν φύγω να πάω Καλαμάτα, είχα πάει στο Μόλι γιατί είχε event τα Σεφορά. Και πριν πάω στο event των Sephora, επειδή έφτασα νωρίτερα, πήγα μια βόλτα από το Zara να πάρω ένα σορτσάκι που είχα μπανίσει και μ' άρεσε πολύ. Και βασικά ήθελα να πάρω και ένα σορτσάκι ένα νούμερο μεγαλύτερο, γιατί το τρώω το φαγητό μου τώρα το καλοκαίρι και λίγο έτσι δεν μου κάνουν αυτά που ήδη έχω. Και αυτό εδώ τώρα με το ζόρι είμαι. Εντάξει, καλά, καλά είναι, μην παραπονιέμαι, καλά είναι. Αφού μπαίνω σε αυτό το σορτσάκι, καλά είμαι. Πάω που λέτε στο Zara, παίρνω το σορτσάκι, ήταν ένα ωραίο mom fit ψηλό μέσο και αυτά και εμένα μου αρέσουν αυτά. Πάω στη σειρά να περιμένω στην ουρά για τα δοκιμαστήρια, γιατί γίνεται και χαμός μέσα στο μόλο, όσες έχετε πάει ξέρετε, και περιμένω υπομονετικά τη σειρά μου. Και έτσι όπως κάθομαι και περιμένω, έρχονται δύο κοπελίτσες, να ήταν 25-27 εκεί και μπαίνουν μπροστά μου. Σαν τίποτα, η μία σκάλωσε λίγο και με κοίταγε και εγώ περίμενα θα της έλεγε περιμένει κοπέλα πάμε πίσω και τίποτα, τσουπ μπήκε κι αυτή. Να σας πω, έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μιλάω γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που βαριέμαι να ασχοληθώ. Θα μου πεις και τι θα τους αφήνεις. Βαριέμαι να ασχοληθώ, πραγματικά σας το λέω, γιατί μετά σου λέει ο άλλος. Λες και λέω δεν βαριέσαι. Θα κάτσω λίγο 5 λεπτά πιο πολύ εδώ. Λέω ότι μπορεί να είναι και για το καλό μου αυτό. Το φέρνω λίγο κάπως έτσι. Φεύγω που λέτε από εκεί. Πάω μετά στη σειρά στα Σεφορά να περιμένω, γιατί πήγα λίγα λεπτά πριν ανοίξει η πόρτα, οπότε περιμέναμε λίγο σε μια σειρούλα όλες υπομονετικά να δείξουμε και εμείς εκεί την προσκλησή μας. Και έτσι όπως περιμένω, τσουπ μου έρχεται μια κυρία πριν μπροστά. Αφού άρχισα να κάνω έτσι. Ευτυχώς μετά με είδε μια κοπέλα που γνωριζόμαστε, μια influencer, και λέω εντάξει φαίνομαι, δεν είμαι διάφανη σήμερα, είμαι εδώ, υπάρχω. Δεν μιλάω και εκεί, λέω, δεν βαριέσαι, άντε.
Και μετά, παιδιά που λέτε, σήμερα βασικά έγινε αυτό. Γι' αυτό θυμήθηκα όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, πιστεύω να τρίτωσε και τέλος. Πάμε στα IKEA να παραγγείλουμε το πρωινό μας. Και είμαστε μόνο εγώ και ο Αλέξανδρος, δεν είναι κανένας άλλος στο εστιατόριο. Και φτάνουμε εκεί πέρα που μας σερβίρουν οι άνθρωποι που έχει μέσα στα IKEA. Και είδα ότι η κυρία εκεί δεν έρχονταν να μας πει παρακαλώ τι θέλετε, γιατί έκανε κάποιες άλλες δουλειές, αλλά δεν της είπα κι εγώ κάτι. Περίμενα να έρθει να μου πει εκείνη, γιατί θεώρησε ότι κάτι κάνει το οποίο είναι πιο σημαντικό από το να εξυπηρετηθώ εγώ. Περίμενα τίποτα. Η κυρία εκεί συνέχιζε να κάνει τις δουλειές της, τα αυτά. Μετά έρχεται ένα ζευγάρι δίπλα από εμάς. Διαλέγαν οι άνθρωποι εκεί τι θέλουν και ξαφνικά γυρνάει η κοπέλα, μας είχε δει όλους, εμάς μας είχε ξαναδεί. Γυρνάει και λέει στο ζευγάρι, παρακαλώ τι θα παραγγείλετε. Και λέω, δεν μπορεί να μου συμβαίνει. Και γυρνάει ο άνθρωπος, ευτυχώς ήταν από αυτούς τους ανθρώπους, και λέει, η κοπέλα με το παιδάκι έχουν προτεραιότητα. Και γύρισε με ένα ύφος η κοπέλα. Δεν ήθελε να μας εξυπηρετήσει αυτή η κυρία καθόλου. Και ξέρετε γιατί πιστεύω ότι δεν ήθελε να μας εξυπηρετήσει? Γιατί είδε τον μικρό και κατάλαβε ότι θα πάρει pancakes. Και κατάλαβα την ώρα που το έφτιαχνε, γιατί παρατηρούσα να δω τι χρειάζεται για να φτιαχτεί το pancake. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω γιατί με αγνόησε έτσι άσχημα. Ήταν πολύ άσχημος ο τρόπος. Και είδα ότι χρειάστηκε πάρα πολλά πράγματα. Να απλώσει πρώτα τα pancakes, να βάλει πρώτα τη σοκολάτα, να βάλει μετά το ένα pancake πάνω στο άλλο, μετά να βάλει ένα άλλο σιρόπι, μετά να βάλει ένα μπισκότο. Δηλαδή ήταν λίγο μπελαλίδικο και φαντάστηκα ότι γι' αυτό μάλλον μας αγνόησε. Αλλά δεν ξέρω τι πίστεψε, ότι θα έρθει άλλος να μας εξυπηρετήσει. Δεν ξέρω, ήταν μόνη της. Δηλαδή και το ζευγάρι να εξυπηρετούσε πρώτο, μετά θα ήμασταν εμείς. Και καθόμασταν μετά να φάμε και το σκεφτόμουν και λέω τι φάση τις τελευταίες ημέρες. Έχω φάει τρελή αγνόηση. Και στα goodies έφαγα έτσι. Είχαμε πάει με την Ελένη στα goodies στην Καλαμάτα. Παραγγείλαμε. Φεύγανε όλοι και οι επόμενοι που ερχόντουσαν και ξαναρχόντουσαν και ξαναρχόντουσαν. Δηλαδή πάλι περίμενα υπομονετικά. Λέω κάνε υπομονή, κάτι θα γίνεται. Κάποιο από αυτά που έχει παραγγείλει θα αργεί. Μέχρι που έπρεπε να τη μιλήσω και να τη πω συγγνώμη, έχει γίνει κάτι με τα δικά μας, γιατί αργούμε εμείς τόσο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον είμαι αόρατη, που λέει και η αδερφή μου, και, γιατί τα συζητάγαμε με την αδερφή μου και μου λέει, και να πω, μου λέει, ότι δεν φαίνεσαι. Εντάξει, πάει. Και το φαγάκι μου το τρώω, και αρκετά ψηλή είμαι, δεν μπορεί να μην φαίνομαι, ρε παιδιά. Έλα, αγαπή. Πεινά. Τώρα, αγαπή μου, βγει το φαγητό. Το συν δεν έχει έρθει ακόμα και έχω λίγο αγχωθεί. Γιατί η ACS μου το ψιλοχάνει λίγο αυτό. Μόνο με τα σύντα πακέτα μου το κάνει αυτό. Δηλαδή μου έρχεται μήνυμα ότι είναι σε διακίνηση. Μετά μου στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν με βρήκαν, ενώ είμαι σπίτι, τέλος πάντων. Και λίγο το φοβάμαι ότι θα αναγκαστώ να πάω σήμερα στην ACS να παραλάβω μόνη μου το πακέτο που είναι. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θέλω να σας δείξω ένα γκατζετάκι που έχω πάρει και νομίζω ότι θα με βολέψει πάρα πολύ. Όμως μου ήρθε ένα άλλο πακέτο, το οποίο δεν περίμενα. Είναι από αυτά τα PR πακέτα, αλλά είναι από αυτά τα πράγματα που του έκανα τρελό manifesting. Παιδιά, δεν ξέρω, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, ότι πολλές φορές μου τυχαίνει να κάνω manifesting σε ένα πράγμα, να το θέλω πάρα πολύ και μου έρχεται μόνο του. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Και με PR πακέτα, δηλαδή τώρα είχα βάλει στο μάτι ένα τέτοιο μποξάκι και ήθελα να το πάρω και μου ήρθε σε πακέτο. Και ευτυχώς που δεν το πήρα, γιατί είχα πάει Max και έκανα κάτι καλοκαιρινές αγορές και ήταν μέσα στη λίστα μου να το πάρω. Αλλά τελικά προτίμησα να πάρω αυτά τα πράγματα που έχουμε πιο πολύ ανάγκη. Και ευτυχώς που δεν το πήρα, γιατί μου ήρθε τώρα εδώ. Όπα, θέλει κι άλλο λίγο να σφίξει. Το φαντάστηκα ότι έβαλα πολύ νερό. Το παράκανα λίγο με το νερό, αλλά πίστεψα ότι ίσως μπορεί και κάπως να σωθεί. Αλλά όχι, μου τη βγει πολύ νερούλο. Και πάμε τώρα, μόλις τελειώσω λίγο εδώ με το σπανοχώριζο, να σας δείξω τι καταπληκτικό πράγμα ήρθε. Και έχω καταχαρεί και δεν το περίμενα. Ήρθε μια τεράστια κούτα και ανοίγω την κούτα και το βλέπω ότι κάνω. Και μου λέει, μάρα μου, τι έγινε? Της λέω, κάτι που ήθελα. Της λέω, πάρα πολύ και ανάπη που ήρθε. Θα σας τα δείξω τώρα αμέσως. Άλλαξα λίγο ρούχα γιατί δεν την πάρευα ιδιαίτερα. Και ξέχασα ότι έχω και IKEA haul να σας δείξω. Πάμε να ξεκινήσουμε με το IKEA haul και μετά να σας δείξω το τέλειο μποξάκι που μου ήρθε. Από IKEA πήρα μόνο 5 πραγματάκια, δεν πήρα πολλά. Δεν χρειαζόμασταν και κάτι, είναι η αλήθεια, πέρα από αυτό εδώ που είχαμε ανάγκη. Το οποίο, επειδή με ρωτήσατε πολλές για το χαλί, το οποίο έχω στο σαλόνι μπροστά και μου λέγατε ότι να το προσέχεις γιατί υπάρχει περίπτωση να γλιστράτε. Με αυτό εδώ δεν γλιστράς, απλά έπρεπε να πάρω και άλλο γιατί δεν μας έφτανε για όλο το χαλί αυτό που είχαμε. Και πήγα και πήρα κι άλλο ένα, 5 ευρώ έχει και είναι 67,5 επί 2.
Αυτό εδώ. Πήρα τις αγαπημένες μου αυτές εδώ τις σακουλίτες Polybag που δεν μπορώ χωρίς αυτές, τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Επίσης πήρα και αυτό εδώ γιατί καταφέραμε με τη βοήθεια της Μαριάννας βέβαια που με παρακολουθεί εδώ στο YouTube και έχω συλλέξει όλη τη σειρά, τη δεύτερη, από Kinder με τις φιγούρες του Harry Potter. Γιατί, παιδιά, στην αρχή δεν είπα να μην την ξεκινήσουμε την συλλογή αυτού της δεύτερης σεζόν, της δεύτερης συλλογής του, για να μην αγχωθώ, γιατί με την πρώτη είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Και επειδή τώρα δεν αγχώθηκα καθόλου και είπα αν έρθουν ήρθανε, μου ήρθανε πανεύκολα. Και μου είχαν μείνει 3-4 φιγούρες, νομίζω 3 φιγούρες. Και επειδή μια κοπέλα που βλέπει εδώ τα βίντεο μου στο YouTube έχει καταλάβει ότι μένουμε και κοντά έτσι από αυτά που βλέπει, μου λέει η Μαρινέλη, νομίζω μένουμε κοντά. Αν θέλεις μπορούμε να βρεθούμε σε εκείνο το σημείο να σου δώσω τις φιγούρες. Και μου τις έδωσε και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαριάννα. Αλήθεια και μου το είχε και τέλεια περιποιημένα, φτιαγμένα, σούπερ. Το τελευταίο πράγμα που πήρα από IKEA, οπότε γι' αυτό πήρα και την κορνίζα για να τα φτιάξουμε εδώ να τα στολίσουμε. Πήρα και τις αγαπημένες μου χαρτοπετσέτες, αλλά τι έγινε τώρα. Στην Καλαμάτα όσο ήμασταν, πήγαμε σε μία ταβερνούλα και για όσες θέλετε να πάτε Καλαμάτα να ξέρετε ότι φάγαμε πάρα πολύ ωραία στο Γαϊτανάρο, το οποίο είναι στις Κιτριές, πάρα πολύ ωραία και έχει και μια παραλία λίγο πιο χωμένη και ήταν υπέροχη, πάρα πολύ ωραία, όχι οργανωμένη όμως να ξέρετε, και φάγαμε πάρα πολύ ωραία και στο Άνεμος, νομίζω και στο Άνεμος, γιατί βλέπω ότι πολλοί θα πάτε, σε αυτά τα δύο εγώ έφαγα πάρα πολύ ωραία, γενικότερα φάγαμε πολύ ωραία, αλλά πήγαμε και αλλού, δηλαδή μια μέρα φάγαμε στη Γιάλοβα που είναι αρκετά μακριά, δηλαδή είναι μια ώρα δρόμος, είναι σίγουρα. Και τέλος πάντων, που ήθελα να καταλήξω, γιατί ήθελα να σας πω σε ποιες ταβέρνες φάγαμε ωραία και ότι γενικότερα προτείνω την Καλαμάτα για διακοπές, να πάτε στις Κιτρίες, να φάτε, να κάνετε μπάνιο στην παραλία. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα στο Αμπαζούρ, που είναι οργανωμένα και ωραία και έχει και κάποιες σαλατούλες, φρούτους, σαλάτες και τέτοια πράγματα. Έχει πέτρες βέβαια και αρκετά μεγάλες, είναι κοτρώνες, βότσαλα μεγάλα. Πώς στάσαμε τώρα από τη χαρτοπετσέτα εκεί, θα καταλάβετε τώρα πώς στάσαμε. Τα μπέρδεψα λίγο στο μυαλό μου, ελπίζω να μην σας μπέρδεψα και εσάς. Και γενικότερα είναι ωραία να πάτε, έχει το Λούνα Πάρκ της Καλαμάτας που μπορείτε να πάτε αν έχετε παιδιά, μπορείτε να πάτε στην πλατεία, εμείς πήγαμε και στην πλατεία και κάναν τα παιδιά πατίνι. Έκανα και τα ψώνια μου στην Καλαμάτα εννοείται, πήρα τα παπούτσια που σας έδειξα, πήρα ένα τέλειο σκράντσι. Το έχω εδώ που θέλω να σας το δείξω, όχι. Ξέρετε τι μ' άρεσε πάρα πολύ στην Καλαμάτα, έχει ωραία τοπικά μαγαζιά τα οποία έχουν πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, λίγο πιο τσιμπημένα γιατί είναι έτσι πιο ψαγμένα, αλλά πάρα πολύ όμορφα πράγματα, με ωραία φορέματα, ωραία μαγιό, τα σκράντσι, δηλαδή, περιμένετε λίγο να το φέρω γιατί αξίζει να σας το δείξω. Να το σκράντσι μου, το ωραίο. Πήρα δώρο και ένα στη Ματίνα και στην Ελένη, αλλά τώρα δεν έχω να σας τα δείξω γιατί εννοείται τους τα έδωσα εκεί. Πολύ ωραία σκράντς, δηλαδή έχει μαγαζιά με πολύ ωραία πράγματα, αυτό μου άρεσε. Και είδα ότι και οι καλαματιάνες έτσι ντύνονται πολύ ωραία, δηλαδή θα κατέβουν στην πλατεία και θα είναι πολύ ωραία ντυμένες με τα φορέματά τους τώρα, τα παπούτσια, με την καλή τους την τσάντα. Και πολύ έτσι τις χάρηκα που ντύνονται έτσι και μπράβο τους και καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να τα χαιρόμαστε τα πράγματα που μας αρέσουν και στην καθημερινότητα. Να μην τα κρατάμε και να λέμε άστο για μια πιο ιδιαίτερη στιγμή. Όχι. Πρέπει να το χαρούμε τώρα, γιατί να περιμένουμε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή που δεν τη θεωρούμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερη. Χρησιμοποιώντας αυτό που θέλουμε. Και αυτά. Για Καλαμάτα δεν έχω να σας πω κάτι, το προτείνω για διακοπές. Τώρα τον Αύγουστο δεν ξέρω πώς θα είναι και η κατάσταση. Εμείς τώρα που πήγαμε αρχές Ιουλίου ήταν παράδεισος γιατί δεν είχε πολύ κόσμο. Βρίσκαμε παντού να κάτσουμε, βρίσκαμε παντού να παρκάρουμε. Οι παραλίες ήταν σχεδόν εντελώς άδειες. Τα ταβερνάκια σχεδόν άδεια. Ήταν πολύ όμορφα. Και έτσι στενοχωρήθηκα. Φέτος ήταν από τις χρονιές που στενοχωρήθηκα που φεύγαμε. Γιατί άλλες φορές εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω άντε τώρα που τελείωσε να γυρίσουμε στο σπίτι. Αυτή τη χρονιά έτσι λίγο στενοχωρήθηκα που φύγαμε, αλλά δεν πειράζει, να είμαστε καλά και του χρόνου. Και ήμασταν στην ταβέρνα Γαϊτανάρος και την ώρα που καθίσαμε, γιατί είχαμε κλείσει το τραπέζι να μας το. Να μας κάνουν κράτηση. Και φτάνοντας στο τραπέζι μας που τα είχαν στρωμένα, παθαίνω σοκ. Με τη χαρτοπετσέτα. Ξέρετε τι έχω εγώ με τις χαρτοπετσέτες, ότι συλλέγω. Δεν σου δουλεύω, έχω πάρα πολλά σχέδια. Πάσχα θες, Χριστούγεννα θες, καλοκαίρι θες, ό,τι θες. Τέτοια χαρτοπετσέτα δεν είχα ξαναδεί και τους λέω: σας παρακαλώ, πείτε μου που παίρνετε τις χαρτοπετσέτες. Και μου λένε: είναι εισαγωγή. Μας φέρνει ένας προμηθευτής, δεν ξέρω να σου πω από πού έρχονται. Αλλά άμα θέλεις, μου λέει μισό λεπτό και βγαίνει έξω, παιδιά, με ένα πάκο. Ήταν μια συσκευασία με 100 χαρτοπετσέτες. Δείτε
Δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία καλοκαιρινή χαρτοπετσέτα που μπορούσε να έρθει στο σπιτικό μου για να έχω εδώ στη συλλογή μου. Πόσο μ' αρέσουν, ρε παιδιά. Τώρα θα μου πεις για χαρτοπετσέτες. Παιδιά, ναι, μ' αρέσουν οι χαρτοπετσέτες. Και από ό,τι είδα, γιατί το ανέβασα στο Instagram, πολλές κάνετε συλλογή από χαρτοπετσέτες. Δεν είμαι μόνο εγώ. Δείτε τι ωραία. Και είναι αυτές οι premium, οι καλές οι χαρτοπετσέτες. Δεν είναι αυτές οι οικιακής χρήσης, καταλάβατε. Και μου έφερε ο άνθρωπος και μου λέει: ορίστε, του χρόνου μου λέει, δεσμεύσου να ξανάρθεις για να σου δώσουμε άλλο ένα πακέτο. Και του λέω: οκ, κάπως έτσι θα γίνει. Και πολύ ενθουσιάστηκα αφού γύρναγα στο σπίτι και συνήθως όταν κάνω κάποια ψώνια γυρνάω τα δείχνω στον κανάκι να του δείξω ένα άρωμα που πήρα ή τα παπούτσια που σας έδειξα ή το σκράνσι μου τέλος πάντων και εγώ έβγαλα τις χαρτοπετσέτες και του έλεγα συγγνώμη είναι επίγον. Άμα δείτε το πρόγραμμά μου την Πέμπτη θα γελάσετε. Δεν ξέρω ούτε εγώ ίδια που θα τα χωρέσω όλα αυτά, τυχαίνει όλα. Σε γιατρούς, ραντεβού, τίποτα, όχι τίποτα σπουδαίο, πώς το λένε, προληπτικά, για ένα καθαρισμό στον μικρό. Όλα Πέμπτη και δεν ξέρω που θα τα χωρίσω. Τώρα ένας δικός μου γιατρός πάλι Πέμπτη. Νομίζω ότι θα γελάσω. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, και τις πήρα τις χαρτοπετσετούλες μου. Έχω βγάλει και μερικές εδώ, τις έχω στολίσει πάνω στον πάγκο. Ό,τι να είναι. Πάμε να δούμε τώρα το PR πακέτο, αφού τα είδαμε και όλα από IKEA που δεν ήταν και τίποτα, τέλος πάντων. Πριν λίγες ημέρες το είχα δει αυτό και έλεγα το θέλω πάρα πολύ. Αλλά έλεγα εντάξει, δεν θα το χρειαστείς, ρε παιδί μου, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ και είναι κρίμα να δώσεις τα λεφτά. Δείτε. Αι, δεν τα πιστεύω, παιδιά. Μου ήρθε ένα polar box. Είναι αυτά τα ψυγιάκια που βάζεις μέσα τα παγωμένα και τα κρατάνε δροσερά. Έχω πάθει σοκ γιατί έχουν αυτό το vintage το στοιχείο και εμένα ξέρετε πόσο μου αρέσουν αυτά και καταχάρηκα και μέσα έχει δύο πολύ αγαπημένα προϊόντα. Πρώτο από την χίλια αγαπημένη μου λέρας Ποσέ Ανθέλειος 50+ αντιλιακό που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και μου είχε φτάσει τα μισά τώρα από την Καλαμάτα και μετά. Και επίσης είχε μέσα και CeraVe καθαριστικό και πόσο χάρηκα και για τα προϊόντα αυτά γιατί είναι αγαπημένα μου προϊόντα αλλά... Και γι' αυτό εδώ το κουτί, το οποίο έγραφε και απ' έξω, καλό καλοκαίρι, με ωραία μεγάλα γράμματα, αλλά νομίζω πως όσοι ανοίξαμε αυτό το πακέτο, κανείς μας δεν πρέπει να περίμενε ότι θα υπήρχε αυτό εδώ, μέσα σε αυτό το πακέτο. Πάω να βάλω λίγο τα πράγματα εδώ στις θέσεις τους και επιστρέφω, ελπίζω, με Shane Hall, το επόμενο μου πλάνο. Ελπίζω να είναι Shane Hall, γιατί έλεγε ότι θα έρθει μέχρι τις 2.30 και είναι 2.25. Είμαι πάρα πολύ τυχερή διότι περιμένω να διαθετήσω από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, δεν ξέρω. Και μετά από καλοκαιρινές διακοπές μέσα στη θάλασσα και αυτά δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό. Βέβαια εδώ και 1,5 μήνα έχω ξεκινήσει ένα καινούριο μαγνήσιο το οποίο μου έχουν πει πολύ καλά λόγια γι' αυτό. Και το δοκιμάζω να δω αν θα πάει καλύτερα γιατί με τους πόνους του περίοδου δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή αδιαθέτησα νομίζω στα 15 μου, νομίζω στα 15. Και όλα αυτά τα 20 χρόνια περίοδου σχεδόν τώρα που έχω δεν παλεύεται. Δηλαδή περίμενα ότι θα κάνω παιδί και ότι θα είμαι καλύτερα και ούτε καν. Χάλια και ψυχολογικά χάλια και η πόνη και αυτό η αίσθηση του ότι είσαι χάλια. Δηλαδή τις τρεις πρώτες μέρες νιώθω ότι δεν μπορώ να πάω πουθενά. Τις τρεις πρώτες μέρες περίοδου νιώθω ότι είμαι σαν μπαλόνι, νιώθω ότι είναι πλεισμένο το πρόσωπό μου, νιώθω πάρα πολύ χάλια. Και αυτό κάθε μήνα έτσι τώρα. Καλά να είμαστε, γιατί από τη μία υγεία είναι η περίοδος, δεν το συζητώ, αλλά θα προτιμούσα να είμαι σαν. Έχω μερικές φίλες ρε παιδιά που δεν πονέσανε ποτέ και καθόλου. Και λέω, γιατί να μην είμαι έτσι. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο μου σύμπτωμα εμένα στην περίοδο, ο πόνος. Και τώρα, επειδή ξεκίνησε αν η πόνη, και επειδή μπήκε η μαμά μου πριν λίγο να μου φέρει ένα πακέτο που θα το σέει, να σα το δείξω. Μου λέει τι έχει, τη λέω έτσι και έτσι, μου λέει τον πάγο λογοθεραπεία. Και λέω, μάνα εξ ουρανού μου ήρθες, πηγαίνετε του, τη λέω μαζί. Στη λογοθεραπεία, άλλο που δεν θέλει και ο Αλέξανδρος τώρα, γιατί μετά πάνε και στο μαγαζάκι και παίρνει ό,τι θέλει και το φάγε το γλυκό του σήμερα, το φάγε, να δω τι θα κάνουμε τώρα με το γλυκό που θα φέρει. Μου ήρθε λοιπόν η παραγγελία από Shane, δεν την έχω ανοίξει τόση ώρα, περίμενα να την δούμε παρεούλα, γιατί καλά δεν θυμάμαι και τι ακριβώς έχω παραγγείλει, αλλά τσούκου τώρα τα θυμάμαι. Και ελάτε λίγο να τα δούμε. Έχω πάρει και γκατζετάκια, έχω πάρει και πράγματα, έχω πάρει κάποια σόρουχα τα οποία με έχουν βολέψει πάρα πολύ και τα έχει στο Shein πάνθυνα. Και έχω πάρει και ένα σετ γυμναστικής το οποίο το πήρα σε ένα τέλειο χρώμα από ό,τι βλέπω εδώ. Νόμιζα ότι το είχα πάρει μαύρο, αλλά όχι, είχα κρατηθεί και δεν το πήρα σε μαύρο.
Από πού να αρχίσω τώρα? Θα αρχίσω από το πιο ωραίο που το βλέπω τώρα εδώ και έχω πάθει πλάκα. Και είναι η νέα μου θήκη κίνητου. Που μόλις την είδα. Αυτή τι είναι? Που μόλις την είδα στο Σέιν έπαθα πλάκα. Τι είναι αυτό εδώ για κάρτες? Τι είναι τούτο? Δείχνει και ένα βελάκι. Α, είναι για να... Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι για κάρτες, για να βάζεις μέσα τις κάρτες σου, ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία θήκη κινητού που πήρε από Σιν. Με τα τριανταφυλάκια του εδώ. Α, πού είναι το κινητό μου? Δεν τραβάω με το κινητό. Τι βάλω να τη δούμε? Γιατί κάποιες φορές τραβάω τις ιστορίες και μπερδεύομαι ότι... Αχ, τι ωραία που είναι. Τι γράφει εδώ? Super duper. Τα γράμματα που με ανεβριάζουν πάρα πολύ. Πώς και μετά είχα παρατηρήσει, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά αν δεν υπήρχαν, δείτε πόσο ωραία θήκη. Με τα τριανταφυλάκια της. Ρε παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι να είχε μέσα η θήκη μου και αυτό. Περιμένετε λίγο τώρα, γιατί κάθε φορά νομίζω ότι μου έχουν κάνει λάθος, αλλά πάντα εγώ έχω κάνει το λάθος. Ποτέ δεν μου έχουν στείλει κάτι. Όχι, εγώ έχω κάνει λάθος, παιδιά. Μιλάμε πιο ξεκάθαρα, δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα και τα γράμματα και το στρογγυλό, όλα. Και αυτό με τις κάρτες. Εγώ είδα και το αυτό, λέω, wow, βάλτε στο καλάθι. 5 ευρώ και 75 λεπτά έδωσε γι' αυτό. Μπράβο μου. Κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την παραγγελία. Το επόμενο που πήρε είναι αυτό εδώ πέρα, το φωτάκι ανοιχτό. Το πήρε για το δωμάτιο του Αλέξανδρου, για να έχει ένα φωτάκι το οποίο έχει εδώ πέρα φωτοκύτταρο. Τέλος πάντων, ένα ματάκι το οποίο όταν είναι μέρα σβήνει και όταν είναι νύχτα ανάβει, το καταλαβαίνει μόνο του. Οπότε δεν χρειάζεται να είσαι βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Πήρα αυτό εδώ για γλυκοπατάτες στο φούρνο. Τρελαίνομαι για γλυκοπατάτες στο φούρνο. Είναι το πιο ωραίο σνακ που μπορείς να φας έτσι λίγο πιο υγιεινό, ρε παιδί μου. Και τις κόβει πολύ πολύ μικρούλες, να βλέπετε, και λεπτές. Έτσι έδειχνε τουλάχιστον. Αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί, γιατί εγώ είδα ότι τις έκοβε λεπτές και μικρές. Ενώ αυτό πώς κόβει λεπτές και μικρές? Να βλέπετε, δείχνει ότι τα κόβει έτσι, λεπτά και μικρά. Και αυτά είναι ωραία γιατί με τις γλυκοπατάτες τις βάζεις λίγα λεπτά μέσα στο φούρνο και γίνονται τέλειες. Αλλά δεν του φαίνεται ότι τα κόβει έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχει κουτάκι, 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 αλλά είναι ολόκληρο. Anyway, θα το δω και στην πράξη τι μπορεί να γίνει. Πήρε για τον Αλέξανδρο αυτά εδώ πέρα τα πιρουνάκια, τα οποία τα έχουμε χάσει. Κάποιες μέρες γυρνάει χωρίς πιρουνάκια στο σπίτι. Και του πήρα, έπρεπε να του πάρω και άλλη μία δεκάδα, γιατί βλέπω ότι έχει μόνο δύο μεγάλα. Τα πορτοκαλί, τα άλλα είναι μικρά. Αυτά εδώ, στην επόμενη παραγγελία θα βάλω άλλο ένα για να έχουμε περισσότερα. Τον έχουν βολέψει πολύ αυτά εδώ. Έχω πάρει, τι να σας δείξω τώρα. Το επόμενο που πήρα είναι αυτός εδώ πέρα τους μαρκαδόρους. Τους είχε μέσα σε αυτό εδώ το κουτί. Να τη μαρκαδόρη εδώ. Και πήρα αυτούς εδώ γιατί έχουν πάνω χρώμα με γκλίτερ. Και επειδή εγώ τα χρησιμοποιώ πολύ αυτά για να... Επειδή διαβάζω αυτοβελτίωσης βιβλία. Για να δούμε, φαίνεται καθόλου το γκλίτερ ή μπα? Μάλλον μπα. Είναι ωραία χρώματα τουλάχιστον. Καθίστε να σας τα βάλω, ωραία να το δείτε. Γιατί θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να σας βάλω από κάτω. Νομίζω ότι παραβάφουν πολύ σκούρα και τα γράμματα θα εξαφανίζονται, ρε παιδιά. Δεν είναι, βλέπετε, τα στάμπιλο που απλά... Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Αλλά έχω την εντύπωση ότι παραβάφουν σκούρα και από κάτω τα γράμματα. Θα φαίνονται. Δεν νομίζω. Δεν έχει και κάτι εδώ πέρα τώρα να μπορεί... Α, έχει εδώ. Περιμένετε να το δούμε. Εδώ πάμε. Α, όχι, φαίνονται. Α, καλά, και δεν φαίνεται. Περιμένετε να κάνουμε κι άλλο ένα εδώ. Α, αυτό που είναι πιο σκούρο, ας πούμε, ψιλοχάνεται. Να δείτε. Εδώ που έχω κάνει, βλέπετε, το πάνω είναι ok, αυτό εδώ. Αυτά εδώ ψιλοχάνονται, αλλά και πάλι μπορείς να διαβάσεις, αλλά όχι όπως το κάτω. Εντάξει, για τα λεφτά του μια χαρά. Πήρα άλλο ένα πακετάκι scrunchies με μετάξι, με τοξωτά scrunchies. Α, δύο μαύρα πήρα. Πολύ πρωτότυπο. Πρωτοτύπησα για ακόμα μια φορά. Α, είναι πολύ μικρά. Δεν είναι σαν τα άλλα που είχα πάρει. Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρά. Τέλος πάντων, δύο φορές πιάνουν το μαλλί, σφιχτό φαίνεται. Θα το κάνουν τη δουλειά τους, πιστεύω. Είναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά, παιδιά, τη σειρά. Δηλαδή, αν γράψετε μετάξι, στεωσί, θα σας βγάλει πάρα πολλά τη λαστιχάκια να διαλέξετε μεταξωτά. Και για μένα είναι για τα μαλλιά τα ιδανικότερα, γιατί δεν σπάνε την τρίχα και είναι τέλεια. Διάλειμμα για λίγο τσάι.
γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ σήμερα. Πριν ανέβασα και κάποια story στο Instagram και άρχισα λίγο να κουράζομαι από το πολύ μπυρι-μπυρι. Έχουν μείνει κάποια λίγα πράγματα εκτός από το γκατζετάκι που θέλω να το δούμε και παρέα, θέλω να το βάλουμε μαζί σε λειτουργία, να το δούμε αν δουλεύει, πώς δουλεύει και τι κάνει. Μου έχουν μείνει κάποια τελευταία πράγματα τα οποία πριν σας τα δείξω θα κάνουμε μία μικρή παρενθεσούλα. Έχω άπειρες φορές παραγγείλει από το Shein πράγματα τα οποία σας τα έχω δείξει βιντεάκι και ποτέ δεν είχα τον χαμό που έγινε στο πάρα πρώτο τελευταίο μου βίντεο νομίζω, γιατί πριν 2-3 βίντεο ξανά είχα ένα haul από Shein. Ρε παιδιά, και το προηγούμενο καλοκαίρι και το παραπροηγούμενο καλοκαίρι σας είχα δείξει σε βίντεο ότι αγοράζω μαγιό. Αυτός ο χαμός που έγινε στο τελευταίο μου βίντεο από κάτω δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτό τώρα γιατί? Γιατί έχει κυκλοφορήσει στο TikTok, εγώ μόνο στο TikTok το έχω δει, δεν έχω ψάξει παραπάνω και θα σας πω γιατί. Έχει βγει ότι του Shein τα ρούχα δεν είναι καλά και μπίρι μπίρι μπίρι. Δεν λέω, μπορεί και να ισχύει, δεν το έχω ψάξει παραπάνω, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πηγή στα χέρια μου που να λέει ότι αυτό και αυτό έγιναν αυτές οι έρευνες και αυτά και καμία. Δεν έχω μπει και στη διαδικασία να το πολύ ψάξω, πολύ λίγα πράγματα έχω ψάξει, όμως καταρχάς, εμένα πάει το μυαλό μου για όλο αυτό που έχει γίνει και γιατί έχει γίνει μόνο για το Shein, γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο για το Shein. Αν βάλουμε τη λογική μας λίγο κάτω να δουλέψει, δεν ισχύει μόνο για το Shein αυτό. Άμα βάλετε και εσείς λίγο τη δική σας λογική να δουλέψει, σίγουρα θα καταλάβετε για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό, γιατί κατά καιρούς όλο και κάτι ακούγεται για το Shein. Και πέρα από αυτό, αυτά που έχω αγοράσει εγώ τώρα, αυτό εδώ ας πούμε, το σετ το οποίο έχει μέσα 5 σόρουχα, το πήρε 6,5 ευρώ και από Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια το αγόραζα 12 ευρώ το ένα και είναι ακριβώς η ίδια ποιότητα. Μπήκα μόλις τώρα στη σελίδα αυτή του καταστήματος του συγκεκριμένου που αγόραζα τόσα χρόνια εγώ αυτά εδώ τα σόρουχα και είδατε ακριβώς την ίδια ποιότητα έχουν αυτά εδώ με αυτά του καταστήματος που το ένα έχει 12 ευρώ. Οπότε, το λέω αυτό για να δούμε και να ξέρουμε ότι να μας μπει λίγο στο μυαλό ότι δεν είναι μόνο το Shein σαν Shein, είναι στο σύνολο. Και σίγουρα πλέον στην δεκαετία που ζούμε, τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς είναι έτσι. Το τι τρώμε, το τι αναπνέουμε, το κινητό που κρατάμε, αυτά που φοράμε, αυτά που πίνουμε, δεν ξέρουμε τίποτα τι είναι. Όλο και κάτι ακούμε για το οτιδήποτε. Εγώ παραδέχομαι αυτούς που μπορούν να γυρίσουν να μου πούν και να μου κουνήσουν το δάχτυλο, γιατί γίνεται αυτό πολύ συχνά. Να μου το κάνουν αυτοί που μένουν στο χωριό τους και έχουν τον μποστάνι τους και έχουν τα ζωάκια τους και δεν έχουν κινητά και ζουν μια τέτοια ζωή. Αυτούς να τους παραδεχτώ. Τώρα αυτούς που μου έχουν το κινητό στο χέρι και πηγαίνουν σε άλλα fast fashion καταστήματα και ψωνίζουν και νομίζουν ότι το Shein επειδή το ακούσαν στο TikTok, δεν λέω ότι δεν ισχύει, σας το ξαναλέω, δεν το έχω ψάξει, δεν ξέρω. Απλά από τη στιγμή που δεν το γνωρίζω, δεν μπαίνω να το πω σε κανέναν, ούτε για να τον φοβήσω, ούτε για να του κουνήσω το δάχτυλο, ούτε οτιδήποτε. Απλά σκεφτείτε μόνο στο σύνολο τι γίνεται από αυτά που τρώμε και πίνουμε και κάνουμε και ράνουμε. Βάζω μια ανατελεία εδώ και απλά ήθελα να σας το πω γιατί στο προηγούμενο βίντεο έφαγα το κράξιμο, επειδή σας έδειξα ρούχα από Shein και ότι προωθώ το Shein που πραγματικά αν μπείτε και ανατρέξετε πιο πίσω ρούχα, δεν παίζει να έχω πάρει κάποιο φόρεμα. Νομίζω είχα πάρει ένα φόρεμα πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι, το οποίο το έβαλα 2 φορές. Και αυτό γιατί μου έπεσε φαρδίβλα, γιατί το είχα παραπάρει μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, ας ψωνίσει ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Και καλό είναι να μην κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν και να το παίζουμε έξυπνοι σε κανέναν, γιατί εγώ έτσι το παίρνω. Δεν το παίρνω σε συμβουλή, ειδικά όταν γίνεται κακοπροαίρετα. Τώρα, να βγει κάποια κοπέλα και να μου πει, άκουσα στο TikTok ότι έγινε αυτό και εγώ τα φοβάμαι, να το καταλάβω και να πω ok, τώρα να αυτό ότι προωθώ και κάνω και ράνω, γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει και διάφορα, δηλαδή τις προάλλες άκουσα ένα σχόλιο ότι η ντροπή μου που βάζω στο γνωτήριο καλοκαιριάτικα, χωρίς καν η κοπέλα να μπει στη σκέψη, να της μπει στο μυαλό για να πει γιατί μπορεί να βάζει το γνωτήριο, 1000 λόγους, πρώτον, να σας το πω και έτσι, δίπλα από το σπίτι μας ακριβώς έχουμε οικοδομή. Δεν γίνεται να πλύσω τίποτα έξω, τα μπαλκόνια μου κάθε μέρα είναι χάλια. Τα πλένουμε, ρίχνουμε νερό και την επόμενη μέρα είναι χάλια. Και δεύτερον, με τη σκόνη που επικρατεί. Και εγώ έχω 1000 αλλεργίες με τη σκόνη, την κλασική, δεν θα μιλήσω μόνο για αυτή που έρχεται από Αφρική. Για να το κάνω κάτι, ξέρω ρε παιδιά. Αφήστε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, έχει αρχίσει και με κουράζει αυτή η ιστορία. Πραγματικά σας το λέω. Σας το λέω με πολύ. Με κουράζει επειδή νιώθω ότι κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που ο άλλος έχει σκεφτεί κάτι και κατευθείαν πέφτουμε να φάμε τον καθένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας βάζουμε λίγο τη λογική μας και αν κάτι δεν μας αρέσει απλώς βγαίνουμε. Τελεία. Πάμε τώρα εδώ να σας δείξω αυτά εδώ,
τα οποία σας έλεγα, τα οποία είναι κάποια εσώρουχα, τα οποία δεν τα θεωρώ καθόλου ok, σας το λέω να το ξέρετε, γιατί εμένα μου αρέσει τα εσώρουχά μου να είναι βαμβακερά. Αλλά όταν θέλω να φορέσω ένα παντελόνι ή μια φούστα ή ένα φόρεμα ή ένα shorts το οποίο είναι πολύ κολλητό και θα διαφανίζει από μέσα το εσώρουχο, είναι τα μοναδικά που έχω βρει τα οποία δεν φαίνεται απολύτως τίποτα και είναι αυτά εδώ που δεν έχουν καθόλου γραφές πάνω τους και τα 5 τα πήρα 6,5 ευρώ, πάρα πολύ ειλικρινά, το 1 το έπαιρνα από Ελλάδα 12 ευρώ, είμαι 1000% σίγουρη αυτούς, ή 12 ή 14, ένα από τα δύο. Και πήρα αυτό το σετ που έχει μέσα δύο αυτά τα μπέζ, έχει ένα λίγο πιο σκούρο που δεν είναι για μένα, που δεν μαύρησα καθόλου ούτε αυτό το καλοκαίρι και πήρα και δύο μαύρα για ένα ωραίο μαύρο σορτσάκι το πήρα, το οποίο είναι λινό και διαφανίζει και μόνο έτσι θα μπορούσα να το φορέσω. Και έχω πάρει, σας τα έχω ξαναδείξει αυτά και μου είχατε πει κι άλλες ότι είχατε πάρει και τα ευχαριστηθήκατε, αυτά εδώ τα μπουστάκια, τα οποία είναι τέλεια γιατί εγώ, να ξέρετε, το που έχω πάρει σε large το μπουστάκι, έχω πάρει δύο beige και αυτό είναι το δεύτερο μαύρο. Είναι πολύ ωραίο γιατί δεν τα νιώθεις καθόλου πάνω και το παίρνω και large για να μην με σφίγγει, έχει και ενίσχυση μέσα και είναι τέλειο. Και πήρα να δοκιμάσω και αυτό εδώ, το οποίο είναι πιο στυλ, σαν στιθόδεσμο τέλος πάντων, γιατί κάνει το V μπροστά και γι' αυτό το διάλεξα για τα μπλουζάκια τα οποία είναι λίγο πιο ανοιχτά, για τα φορέματα που είναι πιο ανοιχτά, γιατί έχω φορέματα και μπλουζάκια τα οποία με αυτό εδώ δεν μπορώ να τα βάλω. Και πήρα και αυτό εδώ να το δοκιμάσω, να το δούμε πώς θα πάει και αυτό. Αν κάτι από αυτά εδώ σε μέγεθος δεν μου κάνει, να ξέρετε, θα σας το γράψω δίπλα από την κάθε περιγραφή, ότι μου ήταν μεγαλύτερο ή μου ήταν μικρότερο. Γιατί πολλές έχετε καταλάβει πάνω κάτω το ύψος μου, τα κιλά μου και παίρνετε αντίστοιχα με μένα πράγματα. Και για το γιόγκα μου πήρα ένα σετ, πήρα μόνο ένα για να το δοκιμάσω, να δω αν με βολέψει. Και αν με βολέψει και είναι άνετο, θα πάρω κι άλλο. Είναι αυτό εδώ που κάνει σαν κοτλέ, τέλος πάντων, είναι ψηλόμεσο, μπαίνει μέσα όφελος από ό,τι φαίνεται, θα το δούμε. Σε αυτή την τέλεια απόχρωση, πολύ μ' αρέσει. Και από πάνω έχει το μπουστάκι του, πολύ ωραίο, αυτό φαίνεται και πάρα πολύ ποιοτικό εντωμεταξύ. Γράφει κάπου τι είναι, δεν γράφει, αλλά φαίνεται έτσι πολύ ωραίο και ποιοτικό. Και πήρα επίσης αυτό εδώ το σετ, το gadget, το οποίο βάζεις εδώ μέσα τα πινέλα σου. Τα στριμώχνεις εδώ πάνω τέλος πάντων και λειτουργεί σαν πλυντηριάκι. Βάζεις μέσα το καθαριστικό, βάζεις νερό, το ενεργοποιείς και γυρίζει και δημιουργείται έτσι, καταλάβατε, γυρνάει το νερό σαν όπως γυρνάει στο πλυντήριο. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Κάνει αυτό τον κύκλο το νερό και ότι καθαρίζει τα πινέλα μόνο του, χωρίς να κάθεσαι εσύ τρίβε. Και ήθελα να το δοκιμάσω, επειδή λίγο με αυτή την ιστορία με τα πινέλα, κάπως λίγο δεν τα πάω καλά. Και είπα, μήπως έτσι πάω καλύτερα. Και τα πλένω πιο συχνά και πιο πολύ. Θα τα βάλουμε μαζί να τα δούμε τώρα τα πινέλα μου, γιατί είναι στη φάση που χρειάζονται πλύσιμο. Αυτό εδώ τι να είναι άραγε. Δεν ξέρω, θα το δω. Λοιπόν, πάω λίγο να το διαβάσω και φύγαμε για μπάνιο. Στο μπάνιο να πάμε να τα δούμε. Πάω να βάλω και αυτά να τα πλύνω, να τα έχω έτοιμα. Φρόνημα, ε. Σας θέλω φρόνημες. Έχω έρθει εδώ στο μπάνιο. Έχω ξεπλύνει το μηχανηματάκι αυτό. Και θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή με το Beauty Blender, παιδιά. Όπα. Εσύ γιατί ξεκίνησες τώρα? Καλέ. Ό,τι να είναι. Το γεμίζω στο max. Γιατί έχει εδώ πέρα μια γραμμούλα. Θα πετάξω μέσα το Beauty Blender που χρησιμοποίησα το πρωί και δεν το έπλυνα για αυτό το λόγο. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αν θα καταφέρει να καθαριστεί, αλλά αυτό πρέπει να το δείτε. Πάει σαν τρελό το καημένο εδώ μέσα. Είμαι πάρα πολύ περίεργη για το αν θα καθαρίσει. Χλωμό το κόβω. Νομίζω πως πεταμένα λεφτά, αλλά και θα το δούμε. Και έχω ετοιμάσει εδώ, έχω ξεπλύνει λίγο τα πινέλα μου, τα έχω ετοιμάσει να βάλουμε αυτά σαν επόμενο. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη και γι' αυτό το πήρα, γιατί είδα σε ένα βιντεάκι που είχαν ανεβασμένο ότι βάζουν μέσα το Beauty Blender και ότι καθαρίζει. Για το ότι πλήθηκε μόνο του χωρίς εγώ να επέμβω, πέρα το ότι απλά λίγο το ξέπλυνα πριν το ρίξω μέσα, εννοείται. Δεν τα πήγε και άσχημα, δηλαδή πέρα από εδώ πέρα που έχει μείνει λίγο. Τα πήγε πολύ καλά. Το έβγαλα εκεί στα 5 με 10 λεπτά. Πόσο το άφησα, γύρω στα 5 με 10 λεπτά, γιατί μετά βαρέθηκα να το
περιμένω άλλο, γιατί πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει μόνο του, αλλά όχι, δεν τελείωνε μόνο του. Καλά τα πήγε. Και για πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε. Καθίστε πρώτα να το βάζω την πρίζα, παιδιά. Να δούμε τι θα δούμε με τα πινέλα. Εδώ θέλω να δώσει όλο του τον εαυτό, γιατί το beauty blender και εγώ μπορώ να το κλείνω, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι στα πινέλα να δώσει τον καλό του εαυτό και να πάει καλά, γιατί ειδικά για ένα πινέλο, το οποίο θα σας το δείξω εγώ τώρα. Έλα καλό μου, ωραία. Αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο βάζω την βάση για τις σκιές. Έλα καλέ, καθάρισε. Έλα πάμε, αυτό. Αυτό είναι στην πιο τραγική κατάσταση. Τα ξέπλυνα και αυτά λίγο, τα ξεπλύνω και λίγο ακόμα. Έτσι, για να μην το βάζουμε και αυτό είναι πολύ δύσκολα. Τώρα να τα βάλω εντελώς βρώμικα, θεωρώ ότι δεν θα γίνει δουλειά. Από ό,τι κατάλαβα, δεν σταματάει μόνο του ποτέ. Πρέπει να το σταματήσει εσύ. Το άφησα αρκετή ώρα. Εδώ να δούμε τι θα γίνει και δεν. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα. Θα τα ξεπλύνω. Λίγο να τα δούμε τι μπορεί να έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι όπως είναι στο χέρι, αλλά δεν είναι κακό για κάποια σαν εμένα που βαριέται να πλένει τα πινέλα της, να τα βάζει εκεί και να τα αφήνει μόνα τους και μετά πολύ ώρα να επιστρέφει και να το κλείνει. Δηλαδή δεν έχει πάει και άσχημα, να δείτε. Έλα καλή μου κάμερα, παιδιά, νομίζω ότι με εγκαταλείπει η κάμερά μου. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε και αυτό εδώ. Αυτό έτσι είναι, στην άκρη είναι πιο ροζ. Έτσι κι αλλιώς εννοώ. Not bad. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ετοιμάζω πάλι μακαρόνο σαλάτα. Αλλά αυτή τη φορά με καμπουρόψυχα. Δεν ξέρω πώς θα βγει, θα το δούμε, αλλά μου ήρθε σαν ιδέα η καμπουροσαλάτα που έτρωγα στην Καλαμάτα και θεωρώ ότι θα βγει νόστιμη. Οπότε είπα να το κάνω έτσι και χυμετώ, αλλά ελπίζω να μην το μετανιώσουμε. Και έβαλα φαρφάλες εδώ, τα λεγόμενα σοβράκια δηλαδή. Γιατί μου στείλατε πάρα πολλές ότι δοκιμάσατε τη συνταγή και σας άρεσε. Μου στέλνετε πολλές φωτογραφίες στο Instagram και μια κοπέλα μου στείλε έτσι μια πολύ ωραία φωτογραφία με το πιάτο της πάνω στο τραπέζι. Και είδα τα φιωγκάκια και τα ζήλεψα και λέω, α, και εγώ με τα φιωγκάκια θα το κάνω την επόμενη φορά. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. I'm not afraid of losing what I found. If all the falling pieces hit the ground, I see it in your eyes. My lover and my bride, our love's a steady tide. A story speaks and silences my doubt. Εμφανισιακά είναι πάρα πολύ ωραία. Δοκίμασα λίγο, αλλά πρέπει λίγο να κάτσει να δέσει, γιατί αύριο θα είναι πιο ωραία. Είναι ωραία και του πάει το καβούρι για την ώρα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι ακόμα πιο νόστιμη. Θα σας πω και στο επόμενο βίντεο σίγουρα να ξέρετε. Αλλά ήδη μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ίδιο με τον τόνο. Δεν είναι ότι μου αρέσει λιγότερο ή περισσότερο. Μου αρέσει το ίδιο. Πάω να τη βάλω μεμβράνη. Να τη βάλω να παγώσει. Εάν προλάβω σε καμιά ώρα μπορεί να φάω 2-3 πυρουνιές. Αν έχει έτσι λίγο παγώσει, τέλος πάντων γίνει πιο κρύα. Διαφορετικά αύριο το μεσημέρι θα την απολαύσουμε. Εδώ στα σκοτάδια με πλάθη του φαίνεται εδώ, βλέπω στο παραπέντε, δεν ήξερα τι έχουν βάλει στο παραπέντε και είναι από τις αγαπημένες μου σειρές. Μου αρέσουν πάρα πολύ δύο ξένοι, Κωνσταντίνου και Ελένης, παραπέντε και το Μαύρα Μεσάνυχτα, είναι πάρα πολύ αγαπημένα. Εν τω μεταξύ είναι, τα τέσσερα είναι Μέγκα και το ένα είναι Αντένα, είπα, το Κωνσταντίνου και Ελένης είναι σίγουρα, ναι, ναι, τα υπόλοιπα είναι στο Μέγκα, ναι. Καλά θυμάμαι. Πολύ αγαπημένες σειρές και τώρα έτσι κάθομαι. Είναι σήμερα το επεισόδιο που έχουν πάει στην κατασκήνωση και η Ντάλια ερωτεύτηκε τον κύριο από το μίνι μάρκετ και έτσι έχει πλάκα. Και με το βεάκι μόλις τώρα το είπαν και γέλασα πάρα πολύ. Λοιπόν, το θέμα με τα πινέλα πήγε πάρα πολύ καλά. Να σας τα δείξω λίγο τίποτα. Τώρα χαζεύω λίγο στην τηλεόραση.
Λοιπόν, με το χέρι σίγουρα καθαρίζουν πολύ καλύτερα. Όμως, για το ότι εγώ αργώ πάρα πολύ να πλύνω τα πινέλα μου, μυρίζουν και καθαριότητα. Πολύ ωραία. Για το ότι εγώ αργώ πάρα πολύ να τα πλύνω, είναι τέλειο. Άρα αυτό το μηχανηματάκι για τα 6 του ευρώ που το πήρα εγώ από το ΣΥΝ και για οικιακή χρήση θεωρώ ότι είναι τέλειο. Τώρα για επαγγελματική χρήση δεν σας το προτείνω. Για επαγγελματική χρήση καλύτερα να γίνεται πιο καλός καθαρισμός από αυτόν. Και επίσης δεν κρατήθηκα και έβαλα 2-3 πυρουνιές από την σαλάτα, παρόλο που δεν είχε κρυώσει και δεν είχε δέσει. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και με το καβούρι μου αρέσει και με τον τόνο. Δεν μπορώ να σας πω ότι κάποιο μου αρέσει περισσότερο, γιατί μου αρέσουν το ίδιο και τα δύο και μου θύμιζε έτσι την καβουροσαλάτα που εγώ τη λατρεύω να την τρώω το καλοκαίρι όταν πηγαίνουμε για θαλασσινά και τέτοια. Σε κατάστημα δηλαδή, σε μια ταβερνούλα με θαλασσινά, μου αρέσει να παίρνω καβουροσαλάτα. Και ήταν εξαιρετικότατη. Και επειδή αυτό το βίντεο έχει πάρα πολύ μπύρι-μπύρι και είναι αρκετά μεγάλο, ενώ έλεγα να το πάω 2 ημέρες, θα το αφήσω εδώ. Και νομίζω καλύτερα, γιατί τις επόμενες ημέρες θα με βλέπετε κάπως έτσι, γιατί σίγουρα θα διευθετήσω αύριο, το νιώθω, πονάει η μέση μου πάρα πολύ, με έχει πεθάνει. Οπότε λέω να το αφήσω να είμαι και εγώ λίγο πιο χαλαρή, να μην έχω κάτι να κάνω. Έχω ήδη μια υποχρέωση αυτή την εβδομάδα που να δω πώς θα καταφέρω να τη βγάλω, ελπίζω να τα καταφέρω. Ίσως το κάνω λίγο προς το τέλος, προς Παρασκευή, για να είμαι λίγο πιο άνετη. Τι κάνει έτσι, ούτε να μπει. Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σαββάτο. Φιλάκια πολλά.